Ο αρχικός ενθουσιασμός για το Τρίτο Ράιχ των περισσότερων ατόμων που στη συνέχεια συμμετείχαν στην αντιστασιακή συνωμοσία του Στάουφενμπεργκ είναι αναμφισβήτητος, καθώς και το γεγονός ότι πολλοί από αυτούς ήταν σημαντικοί υπηρέτε του χιτλερικού κράτους στις ανώτερες βαθμίδες της γραφειοκρατίας και του στρατού. Η βαθμιαία αποστασιοποίησή του από το ναζιστικό καθεστώς και η απογοήτευσή τους ήταν αποτέλεσμα της Ρίζο παστικοποίησης του καθεστώτο. Όμω το καθεστώ αυτό το είχαν υπηρετήσει για αρκετό καιρό, ενισχύοντά το σε τέτοιο βαθμό που η αντίστασή του έγινε δυσκολότερη και οι ίδιοι έγιναν αναλώσιμοι. Σε τέτοιο βαθμό που η ηγεσία του μπορούσε να αποδεσμευτεί από τις παραδοσιακέ εθνικέ συντηρητικέ ελίτ τη εξουσία και να τι υποβαθμίσει στο στάτους καθαρά λειτουργικών ελίτ. Στην συντριπτική πλειοψηφία του, οι Ελίτ έκριναν το 1933 την καταστροφή του κομματικού συστήματο, το οποίο απεχθάνονταν σε μεγάλο βαθμό στη διάρκεια τη δημοκρατία τη Βαϊμάρη. Επιδοκίμαζαν δημοσίω τους μαζικούς φόνους των ηγετών των ταγμάτων εφόδου το 1934. Αγαλίασαν με την αποδόμηση των συνθήκων των Βερσαλιών και του Λοκάρνο το 1935 και το 1936. Αποδέχτηκαν την επιβολή της αυτάρκειας στην οικονομία και την προετοιμασία του πολέμου το 1936. Δεν εξέφρασαν καμιά κριτική για το κύμα της αριοποίησης των εβραϊκών ιδιοκτησιών και για την τρομοκρατία που τη συνόδευσε το 1937-38. Συνένεσαν στην απομάκρυνση των συντηρητικών από όλε τι σημαντικέ θέσει στι δυνάμει και στον τομέα τη εξωτερική πολιτική τον Φεβρουάριο του 1938 και εμβαπτίστηκαν στην αντανάκλαση της δόξας του ηγέτη τους μετά το Άνσλους τον επόμενο μήνα. Μόνο αργότερα, μετά την εντυνόμενη κρίση στη Σουδητία, η αυξανόμενη ανησυχία μιας μειοψηφίας εντός των ελίτ κατέληξε να αποτελέσει το έμβριο της μεταγενέστερης συνωμοσία εναντίον του Χίτλερ. Ακόμη και τότε, οι περαιτέρω επιτυχίες του Χίτλερ στην εξωτερική πολιτική, συμπεριλαμβανομένης φυσικά τη συνθηκολόγηση των δυτικών δυνάμεων που εξασφάλισε ο Χίτλερ στο Μόναχο και αργότερα τη εκπληκτική σειρά στρατιωτικών επιτυχιών, οι οποίε σταμάτησαν μόνο μπροστά στι πύλε τη Μόσχα, συνέχισαν να αφοπλίζουν την αντιπολίτευση. Στο μεταξύ, η γραφειοκρατική, η στρατιωτική και η οικονομική ελίτ εμπλέκονταν όλο και βαθύτερα στην αυξανόμενη βαρβαρότητα του καθεστώτος στην Πολωνία και κατόπιν στη Σοβιετική Ένωση. Όσο περισσότερο διαρκούσε ο πόλεμος, τόσο περισσότερο ακολουθούσαν το ναζιστικό καθεστώς στο δρόμο της αναπόδραστης καταστροφής. Μολονότι στην συνωμοσία του Στάουφενμπεργκ στρατολογήθηκε σημαντικό αριθμό αξιωματικών από το στρατό και ατόμων από τι υψηλότερε βαθμίδε τη δημόσια διοίκησης και συμπεριλήφθηκαν μερικοί κληρικοί και άτομα από το σοσιαλιστικό και συνδικαλιστικό κίνημα, δεν μπορούμε να δεχτούμε τον ισχυρισμό ότι οι συμμετέχοντες εκπροσωπούσαν αναγκαστικά τις ομάδες από τις οποίες προέρχονταν. Επιπλέον άλλες κοινωνικές ομάδες, όπως η κατώτερη μεσαία τάξη, δεν αντιπροσωπεύονταν καθόλου. Δεν μπορεί να υποστηριχθεί η άποψη, η οποία είχε διατυπωθεί ιδίω στην παλαιότερη βιβλιογραφία για τη συνωμοσία της 20ης Ιουλίου, ότι η αντίσταση εκπροσωπούσε όλα τα τμήματα του γερμανικού λαού. Η προσπάθεια του πατρός Ντέλπ, να διερευνήσει την πιθανότητα λαϊκής αντίδρασης σε ένα πραξικόπημα είχε ακραία αποκαρδιωτικά αποτελέσματα, ενώ σε ένα μνημόνιο γραμμένο το 1944 ο Άνταμ Φοντρότ αναφερόταν στην εκτεταμένη παθητικότητα των εργατών και ότι οι προοπτικές μαζικής υποστήριξης ήταν ελάχιστες. Επομένως, οι συνομότες ήταν δικαιολογημένα σκεπτικιστές για το αν τη δολοφονία του Χίτλερ θα διαδεχόταν μια επανάσταση από τα κάτω και αν μια τέτοια αναταραχή από μόνη της θα νομιμοποιούσε την επανάσταση από τα πάνω. Είναι σωστή άποψη του Hans Μόμσεν ότι σε αντίθεση με τα αντιστασιακά κινήματα στις κατεχόμενες χώρες, η πολιτική σκέψη και ο πολιτικός σχεδιασμός της γερμανικής αντίστασης είχαν επηρεαστεί πολύ από την αβεβαιότητα για το πώς θα αντιδρούσε ο πληθυσμός, καθώς στο μεγαλύτερο διάστημα η πλειοψηφία του υποστήριζε τον Χίτλερ.